It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again, when I see you. Εννοείται, θυμάμαι, ζήτησε να δει το θρύλο Legend της AEK. Τη θυμάμαι, υπάρχει και αποθανατισμένη σε φωτογραφία αυτή η χειραψία και η ας πούμε, πρώτη έτσι, γνωριμία που είχαμε στο γήπεδο, γιατί είχαμε, εντάξει, παλιά σαν είχαμε παίξει αντίπαλοι. Το θυμάμαι και είναι έτσι, μια ας πούμε, από τις σκηνές που θα θυμάμαι από το Στεφ και από εκεί ξεκίνησε, ας πούμε, είχαμε μια πάρα πολύ έτσι, καλή σχέση και χημεία. Δεν τον είχα δει ποτέ εγώ να νευριάζει. Με το χαμόγελο στα χείλια να συνέχεια. Δεν θυμάμαι κάποια στιγμή να έβγαλε κάτι άσχημο, δηλαδή έναν άσχημο χαρακτήρα. Ποτέ. Όλο με το χαμόγελο του. Δεν τον είδα ποτέ εγώ. Δεν τον είδα ποτέ εγώ. Λίγο ο καιρός, αλλά είπα και νωρίτερα ότι αισθάνομαι τον ξέρω χρόνια. Δηλαδή νομίζω ότι τον ξέρω χρόνια αυτόν τον άνθρωπο. Ήταν τόσο πολύ ανοιχτός χαρακτήρας, χαμογελαστός. Είδα ποτέ να. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω. Έχω κλονιστεί πάρα πολύ με το συμβάν του ανθρώπου αυτού. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Υπήρχε μια διαφορετική σχέση μεταξύ μου, σαν προπονητή, αθλητή, από το γκρουπ. Και ενώντας με αυτό, ήταν ένα παιδί το οποίο πάντα ήταν υπάκουο, πάντα ήταν πρόθυμο, πάντα ήταν πρώτο στην προπόνηση, πάντα συγκοιτούσε στα μάτια και έκανε επιλέξει ακριβώς ό,τι του έλεγε ο προπονητής του. Και γενικότερα. Από τους αθλητές μέχρι εκείνη την περίοδο που ακόμα δεν ήμασταν όλοι πολύ οικοί μεταξύ μας, μόλις είχαμε ξεκινήσει να αναπτύσσουμε σχέσεις, ο Στέβα από την αρχή ήταν ένα παιδί ξεχωριστό. Λόγω του χαρακτήρα, της πειθαρχίας, της καλοσύνης, της σαύρας που είχε. Νομίζω ότι πάντα υπάρχει στο μυαλό μας και για να μιλήσω για μένα, πάντα υπάρχουν στιγμές που θυμάμαι την συγκεκριμένη στιγμή του περιστατικού γιατί συνέβη εν ώρα προπόνησης και δεν ξέρω αν θα το ξεπεράσουμε ποτέ τελείως. Σίγουρα ζούμε με αυτό. Γενικά ήταν μια δύσκολη στιγμή όλο αυτό που ζήσαμε, αλλά αυτό να τον αποχαιρετά στο φέρετρο και να είναι ένας συμπαίκτης, νομίζω ότι είναι μια έτσι, κατάσταση που δύσκολα κάποιος μπορεί να ξαναζήσει έτσι. Από το Στεβάν και μετά, εγώ προσωπικά το ζήσα όλο τα ζήσα όλα τα γεγονότα. Τον πήγα στο νοσοκομείο, αυτά που γίνανε εκεί, η εξέλιξη, η αναμονή. Ένα παιδί που μόνο καλά μπορούσες να πεις για αυτόν. Ήμασταν δωμάτιο στην αρχή της σεζόν και δυστυχώς μου ανοίχτηκε αρκετά, μου μίλησε για τα εξομπασχετικά του σχέδια, μίλησαμε λίγο για τα προσωπικά μας, για τη ζωή του, για την κοπέλα αυτή, τα σχέδια για το γάμο, παιδιά. Όλα αυτά με στοιχιώνουν ακόμα και προσπαθώ να σκέφτομαι θετικά, δεν μπορώ, απλά δεν το ξεχνώ ποτέ. Όποτε βρίσκω τα σκούρα, κοιτάω και λίγο ψηλά εδώ. Ήταν πάντα δίπλα στους προπονητές. Μας βοηθούσε να κάνουμε τη δουλειά μας καλύτερη. Ήταν αυτός που και μέσα στα αποδυτήρια και μέσα στο γήπεδο προσπαθούσε να φτιάξει την ομάδα πιο ομάδα μαζί με εμάς. Σε γενικές γραμμές ο Στέφαν ήταν ένας άνθρωπος πιστός και στο μπασκετικό του κομμάτι, αλλά και σαν θρησκεία πίστευε πολύ στο Θεό. Γελαστός, πρόσχαρος. Εντάξει, όσο έδινε τη μάχη το Στέβαν, σίγουρα δεν ήταν μόνος του αυτό. Ήμασταν και εμείς αυτό. Ότι με την αγάπη που δίναμε και σε αυτόν και στην οικογένειά του και τις ελπίδες που όλοι είχαμε για να γίνει καλά, Σίγουρα όταν γίνεται ένα τέτοιο σκηνικό και ένα τέτοιο περιστατικό στην ομάδα, όλη η ομάδα επηρεάζεται. Και το μόνο που σκεφτόμασταν όταν παίζαμε παιχνίδια ήταν να παίξουμε για τον Στέβαν, να κερδίσουμε για τον Στέβαν. Οπότε ήταν φυσικό και επόμενο να αντλήσουμε αυτή τη δύναμη από αυτόν και να κερδίζουμε όλα τα παιχνίδια. Δεν θα πω το κλασικό όλοι που θα πούνε, φαντάζομαι ότι ήταν ένας πολύ χαρούμενος άνθρωπος κτλ. Θα πω γενικά ότι η αγαπημένη ατάκα, για να μην το βαρύνουμε κιόλας, που έλεγε πάντα και γελούσα με την κλασική σερβική προφορά, ήταν το «It doesn't matter». Αλλά εκείνη τη μέρα που έφυγε, γιατί ξέραμε από καιρό πριν ότι πάει προς αυτόν τον δρόμο, μας πείραξε. Ήταν η μέρα που μας πείραξε, άρα ήταν η μόνη και αυτή η μέρα.